Ρεκόρ επισκεψιμότητα στο παλάτι του Μίνωα, καθώς οι επισκέπτες θα αγγίξουν το 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του 2023, ενώ τα έσοδα για τα κρατικά ταμεία αποτελούν χρυσό ρηχείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα αγγίξουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η χρυσή χρονιά για τις αρχαιότητες Κνωσού ξεπερνά ακόμη και την επισκεψιμότητα του 2019. Έχουμε πλησιάσει τους 920.000 επισκέπτες μέχρι τώρα, χωρίς το Δεκέμβριο. Θα πλησιάσουμε το 1 εκατομμύριο επισκέπτες, πιστεύω. Η κουραζιέρα πάει πολύ καλά. Έχουμε και προγραμματισμένες 14, αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβριο. Όλοι οι μήνες, οι φετινοί, είναι πάνω από τους περσινούς. Όλοι. Από το Γενάρη, ναι. Δηλαδή μιλάμε για ρεκόρ φέτος. Ναι, ρεκόρ βέβαια. Πολύ όμορφο, μάθαμε πράγματα, είχαμε και υπέροχο ιστορικό μαζί μας, ξέναγώ, το οποίο μας είπε πάρα πολύ όμορφα πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε, που δεν τα μάθαμε. Στα σχολεία. Ήρθατε για διακοπές εδώ? Ήρθαμε για αυτό το λόγο, για να επισκεφτούμε κάποια μουσεία. Έχουμε περονόσπορο, έχουμε δάκο, κλεγόμαστε που δεν βγάλαμε παραγωγή, αλλά έχουμε πολύ ωραία παραγωγή, η οποία λέγεται τουρισμός. Πολιτισμός, φιλοξενία, χαμόγελο, αγάπη. Είναι η τέλεια ιδανική περίοδος, γιατί ακριβώς δεν έχει συνωστισμό, δεν έχει ζέστη όπως συνήθως. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ τυχερά τα παιδιά μας που ήρθαν εδώ σήμερα. Το πέρα η κυρία Μαρία μας έδειξε τα πάντα. Μας έδειξε συνοπτικά, αλλά μας τα είπε πολύ ωραία. Απλά και κατανοητά. Αξίζει πάρα πολύ. Όποιος έρθει στην Κρήτη πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί την Κνωσό. Εσύ από πού είσαι? Από το Ήλιον, το τέταρτο γέλ. Ενδεικτικά, το περασμένο Ιούλιο, 152.989 τουρίστες επισκέφθηκαν το ανάκτορο της Κνωσού, 170.958 τον Αύγουστο, 135.409 το Σεπτέμβριο, 97.909 το μήνα Οκτώβριο και 15.664 το Νοέμβριο. Από τους πρώτους μήνες, τα στοιχεία φωτογράφησαν το νέο ρεκόρ, κάτι που οφείλεται και σε εκατομμύρια επιβατών κρουαζιέρας. Αγγλία, ήταν Ιταλοί και φέτος είχαμε και Αμερικανούς πολλούς. Ο αρχαιολογικός χώρος πάει πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι του χρόνου θα πάει ακόμα καλύτερα. Έχουμε 3 ταμεία όλη τη σεζόν, έτσι, και μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε 10, 6 ξέρω εγώ, αλλά δεν έχουμε το χώρο να τα βάλουμε. Είμαστε μια οργάνωση που λέγεται Εναλλακτική Δράση. Και προσπαθούμε να δείξουμε τι ήταν αυτό το μοναδικό φαινόμενο που έχει η Κρήτη και που λέγεται ανακτορικός πολιτισμός. Έχουμε φέρει μαζί μας φίλους και φίλες από την Αθήνα. Δυστυχώς η αίθουσα της Βασίλισσας είναι κλειστή και δεν μπορούσαμε να τη δούμε. Δυστυχώς αυτή πρέπει να ανοίξει. Απολαύσαμε μάλλον τις ιδιαίτερες γιορτές, τα ταυροκαθάψια. Περάσαμε από τον θρόνο να το δούμε του Μίνωα. Και νομίζω ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία, γιατί βιώσαν την αρχαία ελληνική ιστορία. Με μαθητές πλημμύρισαν σήμερα οι αρχαιότητες Κνώσου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα Κυριακή, όπως και η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα έως 31 Μαρτίου, η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας.